σοβινιστής. Αυτό που σας λέω μου το επιβεβαιώνουν πάρα πολλοί άνθρωποι από το εξωτερικό, πολλοί πρέσβεις, ότι αυτό που βλέπουν στην Ελλάδα, αυτή η συμπεριφορά αυτού του ταλαιπωρημένου λαού τα τελευταία 5 χρόνια με όλα αυτά που μας έχουν βρει, η ευγένεια, η αγάπη, η καλή προαίρεση να στηρίξουν τους πρόσφυγες, όταν το 70% του προσφυγικού προβλήματος το εφίσταται η Ελλάδα. Βλέπει κανείς στην Ευρώπη λίγες παρουσίες προσφύγων και οι αντιδράσεις είναι τεράστιες. Και εδώ κρίνουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, γιατί καμιά φορά έχουμε μάθει να αυτομαστιγωνόμαστε λέγοντας δεν είμαστε Ευρωπαίοι. Λοιπόν, είμαστε Έλληνες, είμαστε άνθρωποι που έχουμε αποδείξει ότι έχουμε μέσα μας ανθρωπιά. Ο κύριος Τσίπρας θα πάει τον κύριο Σούλτς εκεί σε λίγες ημέρες. Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας θα πάει με τον κύριο Σούλτς, γιατί θα είναι η πρώτη προσπάθεια μετεγκατάστασης. Οι Ευρωπαίοι λοιπόν, πρέπει να σας πω, δεν το είχαν ή δεν ήθελαν να το δεχτούν. Και θα μου επιτρέψετε για μισό λεπτό να σας πω ότι όταν βρέθηκα στο Συμβούλιο Υπουργών, το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Υγείας, και μαζί με τον Ιταλό συνάδελφό μου, τον Κύπριο και τον Μαλτέζο, θέσαμε το ζήτημα, παρότι δεν ήταν στην ημερήσια διάταξη. Όταν ο Μαλτέζος περιέγραψε με δραματικό τρόπο να πλέουν τα πτώματα των ανθρώπων γύρω από το νησί τους, σας διαβεβαιώνω και σας θέλω να σας πω ότι η συμπεριφορά των υπολείπων ήταν απαράδεκτη. Μίλησαν 20 υπουργοί και δεν έκαναν αναφορά σε αυτό το δράμα. Σήμερα λοιπόν που έφτασε το πρόβλημα στην αυλή τους, αντιλαμβάνονται τις συνέπειες αυτού του προβλήματος. Το προσφυγικό, πρέπει να σας πω, μπορεί να είναι και η αιτία διάλυσης της Ευρώπης. Αν η Ευρώπη δεν το αντιμετωπίσει γενναιόψυχα και με αποφασιστικό τρόπο. Γιατί συνετέλεσε και η Ευρώπη στην αποσταθεροποίηση των καθεστώτων της Μέσης Ανατολής, χωρίς να προβλέψουν όσοι συνετέλεσαν σε αυτή την αποσταθεροποίηση, στον έλεγχο των εξελίξεων. Κύριε Κουρουμπλή, ο φράκτης στον Εύρο πρέπει να φύγει, ναι ή όχι? Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το ζήτημα είναι ο φράκτης στην... Έχει γίνει θέμα τα τελευταία 24 ώρες. Θέμα μπορεί να έχει γίνει, αλλά δεν νομίζω ότι είναι το ζήτημα ο φράκτης. Το ζήτημα, θα σας πω εγώ, το ζήτημα είναι να βρεθεί τρόπος οι άνθρωποι αυτοί να στηριχτούν και να παραμείνουν τουλάχιστον στις χώρες της ευρύτερης περιοχής. Στο Λίβανο, στην Ιορδανία, εκεί θα μπορέσουν πολύ σύντομα με την αποκατάσταση της ειρήνης να γυρίσουν πίσω στην πατρίδα τους. Εγώ δεν θεωρώ ότι η λύση, το να υπάρχει αυτή η ροή συνεχώς με αυτή τη λογική που υπάρχει στην Ευρώπη, θα δώσει λύση στο ζήτημα. Και κυρίως θα πρέπει να λάβουμε εμείς υπόψη μας ότι με τη λογική που πολλές φορές διακατέχει κράτη μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορεί η Ελλάδα να γίνει αποθήκη κατατρεγμένων ψυχών. Αυτό δεν μπορεί να το σηκώσουμε στο βαθμό που κάποιοι το αντιλαμβάνονται.